Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι αστυνομικοί της Αλεξανδρούπολης μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη από τον Εύρο, που μίλησε για δημιουργία φράχτη που θα φέρει την στεγανοποίηση στα σύνορα της χώρας. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε πριν από λίγες ημέρες επαφές σε επιχειρησιακό επίπεδο στον Εύρο και κλεισμένων των θυρών, αλλά όπως αποκαλύφθηκε, ήταν για την θωράκιση των συνόρων. Καταρχήν, χαιρόμαστε που ξαναήρθε ο Υπουργός εδώ στον Εύρο για να δει πραγματικά την κατάσταση που επικρατεί. Όσον αφορά το φράχτη, τα τελευταία γεγονότα έδειξαν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ορισμένα σημεία και κυρίως Χερσαία. Αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτά αναφέρεται και θα πρέπει να γίνουν εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες και εγκαταστάσεις έτσι ώστε να μπορέσει να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο ο Εύρος. Τέτοιες κινήσεις μας βρίσκει σύμφωνος, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα συνεχίζει και θα συνεχίζει να υπάρχει. Αυτό όμως που μας προβληματίζει είναι ότι έχουμε μια καθολική μείωση των δυνάμεων, οι οποίες προσωρινά καταφέρνουμε και, και οι συνάδελφοί μας εδώ ανταποκρίνονται. Όμως επειδή το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί απέναντι. Οπότε θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ενίσχυση της περιοχής του Εύρου. Ποια σημεία της περιοχής του Εύρου χρήζουν προσοχής και πρέπει ουσιαστικά εκεί να γίνει ο φράχτης, γιατί είναι τα και τα πιο συχνά σημεία διάλυσης? Κοιτάξτε, οι επιτελείς γνωρίζουν. Η περιοχή των Φερών και κάποιες άλλες περιοχές, εκεί που υπάρχουν τα χερσαία σύνορα και είναι εύκολη πρόσβαση, εκείνα τα σημεία έχουν σημειωθεί και εκείνα είναι το επίκεντρο της δημιουργίας αυτού του φράχτη. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει συνεργασία η δική μας ως Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης και με τον Διευθυντή μας, αλλά και με τον Γενικό, έτσι ώστε να τονίζουμε και εμείς ποια είναι τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης φύλαξης. Μια ακόμη ευχαριστή είδηση που αφορά τα κατασχεμένα αυτοκίνητα από την αστυνομία έρχεται και ενισχύει το έργο των στελεχών της Ελλάς. Μετά από άλλα έγγραφα και επαφές, αποφασίστηκε τα κατασχεμένα αυτοκίνητα να χρησιμοποιούνται από την αστυνομία, ενισχύοντας τον γερασμένο στόλο των δυνάμεων στην περιοχή. Ένα θέμα όμως το οποίο μας χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν αυτό το θέμα με τα οχήματα τα κατασχεμένα. Μετά από πολλά έγγραφα που κάναμε, πολλές προτάσεις που κάναμε προς το αρχηγείο και προς τον Υπουργό, βρίσκει λύση και συγκεκριμένα είχαμε πάρα πολλά κατασχεμένα οχήματα τα οποία ακινητοποιούνταν και φυλάσσονταν είτε στα τμήματα συνοριακής φύλαξης είτε στα αστυνομικά τμήματα, οχήματα τα οποία προέρχονταν από διακίνηση λαθρομεταναστών ή από προϊόν αξιόπινων πράξεων ή ναρκωτικών και άλλων τέτοιων ενεργειών. Με αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έγινε πριν πρόσφατα, πολύ εύκολα πλέον αυτά τα οχήματα θα περνάνε στην κυριότητα της αστυνομίας και αντιλαμβάνεστε ότι θα χρησιμοποιούνται από την ελληνική αστυνομία. Αυτόματα ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα οχήματα θα διατεθούν άμεσα στους συναδέλφους για να κάνουν τις περιπολίες. Είναι πάρα πολύ καλό μέτρο αυτό που συνέβη, γιατί πραγματικά μας λύνει τα χέρια.